ταινία τι είναι? Η ταινία είναι το μυστικό του Φυσέα. Στην ουσία είναι μια προσέγγιση της ασκητικής μέσα από το μύθο του Φυσέα. Πώς ο Φυσέας τίθεται αντιμέτωπος με το θάνατο και το προσεγγίζουμε αντιηρωικά. Παίρνουμε έναν μεγάλο ήρωα της αρχαιότητας και τον παρουσιάζουμε ως αντιήρωα. Ως τον τύπο που είναι έξω από το λαβύρινθο και τρέμει να μπει. Τρέμει το φιλοκάρδι του. Κρατάει το σπαθί του και δεν μπορεί να το κρατήσει καλά-καλά από το φόβο. Γιατί να σου πω κάτι, όλοι φοβόμαστε το θάνατο. Πρώτος από όλους εγώ. Υπάρχουν πολλές στιγμές το βράδυ που ξυπνάω, ναι, από το φόβο. Δεν θέλω να πεθάνω. Και όσο πιο καλά περνάω σε αυτή την άτιμη τη ζωή, τόσο πιο πολύ θέλω να ζήσω. Και σκέφτηκα λοιπόν ότι παίρνοντας έναν τόσο μεγάλο ήρωα, ένα σύμβολο ηρωισμού, και βάζοντάς το στοιχείο του φόβου και της αμφιβολίας, αυτό αρχίζει να αποκτάει ένα άλλο όγκο, ένα άλλο πάτημα. Στο τέλος λοιπόν, τι θέλει αντιμέτωπος? Ο Μινόταυρος δεν είναι τίποτα άλλο από το θάνατο. Είναι από τους ενδόμηχους φόβους μας. Και τι θέλει αντιμέτωπος με αυτόν? Εκεί λοιπόν γίνονται διάφορες ανατροπές. Αυτό λέει και ο Καζαντζάκης εξάλλου. Ο Καζαντζάκης ήταν από τους ελάχιστους που ήρθαν αντιμέτωποι με αυτό το ερώτημα και δεν φοβήθηκε να πει ότι τρέμει το θάνατο, τρέμει τη συνειδητοποίηση ότι το ένα της ενώσεως με το Θεό δεν υπάρχει μετά θάνατο. Μάλιστα. Και ξέρεις τι γίνεται? Να πούμε περισσότερα, να σας πω για ποιο λόγο. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να αφυδατώσουμε και το ενδιαφέρον του θεατή να πάει να δει την ταινία. Ναι. Να μην το έχουν ψυχανεμιστεί περίπου. Πέστε μου κάτι, είστε δυο πανέμορφα πλάσματα. Πώς γνωριστήκατε? Είδε όμορφο στην όμορφη και αποφάσισαν ότι ερωτεύτηκαν? Σε ευχαριστούμε καταρχήν, αλλά όχι, δεν έγινε ακριβώς έτσι. Έγινε λίγο αντίστροφα, δηλαδή γνωριστήκαμε σε ένα σύριαλ στον Αντένα που παίζαμε και οι δύο. Α, σε ποιο? Στο Χωρίς Όρια, του Στράτου του Μαρκίδη. Δεν βλέπω τηλεόραση σχεδόν καθόλου, ειδικά τη δημοπλασία, γι' αυτό δεν το ξέρω. Ο κόσμος το ξέρει όμως, ναι. Και γνωριστήκαμε, εγώ έτυχε να είμαι άρρωση εκείνη την περίοδο, είχα ένα αναπνευστικό θέμα. Ο Μάριος έχει... Όχι, όχι. οξία λαρικίτιδα, έγινε φαρυγίτιδα, άφησε κάποιο... Μας τρόμαξες εσύ, πως το πέζε. Ο Μάριος, τέλος πάντων, έχει σπουδάσει ιατρική. Έχεις τελειώσει γιατρός? Έφτασα μέχρι το δίπλωμα, να τα παράτησα, γύρισα πίσω. Έκανα τα 5 χρόνια δηλαδή. Ναι, έκανα και τα χρόνια και ασχολήθηκα με το θέατρο. Και βρήκα την ηρεμία μου. Σε κατέστρεψε το θέατρο. Ξέρεις πόσους φίλους έχω σπουδαγμένους γιατρούς που τα παράτησαν για να γίνουν καλλιτέχνες? Θοδωρή. Το θεωρώ από τις πιο γενναίες πράξεις, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί θεωρώ την ιατρική την κορονίδα των επιστημών. Εγώ θέλω να σου πω ότι είμαι γλωσσολόγος, έχω σπουδάσει φιλόλογος, γλωσσολόγος και διδάσκω, Θοδωρή. Δηλαδή τα κάνω όλα μαζί. Άρα, παιδιά, το ψώνιο σας για τη δουλειά δεν έχει θεραπεία. Δεν έχει θεραπεία. Όταν πετάς τέτοιες σπουδές, ας πούμε, για να. Και μετά λέω τον εαυτό μου ψωνάρα. Αλλά να σου πω κάτι. Δεν το μετάνιωσα όμως αυτή τη στιγμή. Γιατί ήθελα πάντα να ασχοληθώ, βασικά ήθελα να ασχοληθώ με τη μουσική. Γιατί γράφω και τις μουσικές των παραστάσεών μας και των ταινιών μας. Και μετά ήθελα να ασχοληθώ ακόμα με το θέατρο. Δεν το μετάνιωσα αυτή τη στιγμή. Γιατί περνάω πάρα πολύ όμορφα. Και γουστάρω αυτό που κάνω. Δεν είσαι ροκάς? Πάρα πολύ. Μέχρι θάνατο. Άρα και η μουσική που γράφεις είναι ροκ. Έχει γράφει και instrumental. Έχω γράφει και instrumental, γιατί έχω γράφει και για το Μέγαρο Μουσικής και για άλλες παραστάσεις που έχω κάνει. Έχεις κάνει συνθέσεις για συμφωνική ορχήστρα? Έχω κάνει πιανιστικές συνθέσεις. Πιανιστικές συνθέσεις, ας πούμε, για την παράσταση του Νίτσε που κάναμε στο Μέγαρο Μουσικής. Παλίδες αυτά με κυνηγάνε και τα κυνηγάω κι εγώ πολύ. Το όργανό σου το. Πιάνο. Πιάνο. Και εκεί γράφεις. Συνθέτω στο πιάνο, αλλά τώρα, ας πούμε, που θα βγάλω και τραγούδια σε τρεις μήνες. Τα ενορχιστρώνεις και ο ίδιος? Όλα τα φτιάχνω εγώ. Τόσα πολλά πράγματα. Με εκνευρίζεις. Αλλά πρόσεξε, ξεκινάει συνήθως από πιάνο, αλλά έχω τρέλα με το rock punk. Οπότε μετά ξαφνικά τα παίρνω κιθαρίστες, βάζουμε κάτω τα τζαμαρίσματα και γίνεται. Της Παλαβής. Και παίρνει και εμένα μαζί παντού, ξέρεις. Έχεις γκρουπάκι δικό σου, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Το λέτε κάπως? Το γκρουπ, στην ουσία είμαστε εμείς οι δύο και έχουμε βέβαια άλλα 4 παιδιά. Πάρα πολύ. Η Σοφία τραγουδάει. Τραγουδάει. Και ο Μάριος τραγουδάει. Τραγουδάς καλά, δηλαδή. Νομίζω, δεν ξέρω. Μην κρίνεις από το Happy Birthday. Ήταν λίγο εκτός τόνου. Η πρώτη μας δουλειά θα βγει σε λίγους μήνες. Το συγκρότημά μας λέγεται Μικρές Νοθείες. Νοθείες. Μικρές Νοθείες. Και τι τα έχουμε κάνει όλοι. Καταλαβαίνεις γιατί τα ψιλονοθεύουμε. Και άλλωστε τι νόημα θα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοθείες. Άρα, περίμενε. Συγγνώμη να ανακεφαλαιώσουμε. Ο Μάριος γράφει μουσική. Συνθέτει, ενορχιστρώνει. Γράφω στίχους, όλα. Και στίχους γράφει. Όλα τα πάντα. Ωραία. Άρα, συνθέτης, μουσικός, στιχουργός, σκηνοθέτης, θεάτρου και κινηματογράφου. Και κινηματογράφου και γράφω. Σεναριογράφος
Και το έργο το φτιάξατε εσείς και συγγραφέας. Ναι, 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 ναι. Το είναι 7 μέτρησα, έτσι. 7. Κάποιες φορές βλέπω το. Παρατηρώ το ότι η σκέψη μου να φεύγει. Γιατί πηγαίνω από το ένα στο άλλο. Αλλά από την άλλη με ξεκουράζει. Α, ναι, αυτό είναι κανόνα. Είναι πάρα πολύ ξεκούραστο. Γιατί φεύγεις από την πρόβα υπάρχει του θεάτρου. Υπάρχει κάποιο που να υστερείς κατά τη δική σου κρίση. Δηλαδή σε κάποιο που θα ήθελες να πεις ότι χρειάζομαι δουλειά, ρε παιδί. Σε όλα τέλειος είμαι. Όχι. Να σου πω. Θέλω να ψάξω πάρα πολύ ακόμη το σινεμά. Το λατρεύω. Το λατρεύω. Η ταινία αυτή, παιδιά, λεφτά βρήκατε για να την κάνετε. Μόνοι μας. Αλλά βρήκαμε υποστήριξη. Είχαμε εκδόσει Καζαντζάκη πίσω μας. Είχαμε το Δήμο Πεντέλης που μας βοήθησε πάρα πολύ. Είχαμε φίλους. Μαζεύτηκαν 30-40 άτομα να βοηθήσουν όλοι. Και βγήκε ένα αποτέλεσμα και είχαμε και τον Γκόλφι. Ο οποίος έδωσε και στο όλο εγχείρημα μια άλλη βαρύτητα. Γιατί βγήκε μια ταινία με ελάχιστα χρήματα και φαίνεται ότι είναι μια ακριβή ταινία. Ενώ έχει γίνει με το τίποτα. Αλλά είναι μια ταινία όμως που πραγματικά. Πότε θα τη δούμε, πότε θα βγει? Αυτή παίχτηκε στο αφιέρωμα για το Καζαντζάκη. Έγινε αφιέρωμα για το Καζαντζάκη τώρα, τον Οκτώβρη, που φέραμε ταινίες. Βρήκα μια εταιρεία διανομής, τη New Star, και καταφέραμε να φέρουμε τον τελευταίο πειρασμό του Σκορτσέζε. Όταν τότε οι Λήθοι πριν 25 χρόνια σπάγανε τα σινεμά, γιατί δεν είχαν κουκούτσι μυαλό, γιατί δεν κατάλαβαν ποτέ ότι ο τελευταίος πειρασμός είναι η πιο βαθιά θρησκευτική ταινία όλων των εποχών. Σαν προμόσχεν όλο. Σαν προμόσχεν ακριβώς. Μια χαρά κάνανε, ναι. Τελευταίο πειρασμό, φέραμε τον Ζορμπά με τον Άντωνι Κουίν και τον Χριστός ξανασταυρώνεται, του Λίντα Σέ με τη Μερκούρη. Και είχαμε βέβαια εντάξει, τη μεγάλη τιμή η δική μας ταινία να προλογίσει αυτές τις ταινίες. Και έγινε το είναι πρώτο μικρού μήκους η ταινία, έτσι. Είναι μικρού μήκους. Διάρκεια έχει. Έχει 12 λεπτά. Και προλόγησε αυτό. Κοίτα να δεις, η αλήθεια είναι ότι εμείς διαλέξαμε. Τώρα έχεις φάει κόλλημα με το σινεμά, έτσι. Δηλαδή αυτό σε γαργάλισε. Τρέλα. Ο λόγος μου που ασχοληθήκαμε από την αρχή με το Καζαντζάκη, ήθελα να το προσεγγίσω και κινηματογραφικά και θεατρικά. Είναι γιατί ο Καζαντζάκης για μένα ενσαρκώνει την πεμπτουσία της τέχνης. Τι είναι η πεμπτουσία της τέχνης? Η τέχνη οφείλει για μένα να είναι μια ευθεία επίθεση στην προβλεψιμότητα. Πες μου κάτι, πώς της έκανες πρόταση γάμου? Α, δεν έγινε πρόταση. Εγώ δεν κάνω πρόταση. Τι αυτοσχεδιαστικά πήγατε και παντρευτήκατε? Είμαστε στο αυτοκίνητο. Κάποιος είπε πρέπει να παντρευτούμε. Όχι, δεν έγινε ακριβώς έτσι. Ήμασταν στο αυτοκίνητο και είχαμε κανονίσει 29 Ιουλίου να φύγουμε για ένα road trip. Να πάρουμε το χιλιαράκι μας και να φύγουμε Βενετία, Βουδαπέστη ή να πάμε όπου μας βγάλει. Το χιλιαράκι τι είναι, αυτοκίνητο? Ένα έγκο μικρό. Και πάνω στην κουβέντα αναφερθήκαμε σε κάποιους γνωστούς. Είδες που κάνα θρησκευτικό. Μου λέει: εγώ θρησκευτικό δεν θα έκανα. Του λέω: ούτε εγώ θα έκανα. Μου λέει: πολιτικό, ναι, του λέω, αλλά έτσι σε ένα πολιτιστικό κέντρο του κάνω ή στο Δήμο κάπου να είναι ωραία. Ωραία, να είναι ωραία. Μου λέει: κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο να δω πόσο θέλουν οι άδειες. Τόσο το κανονίσει αύριο να του λέω: θα τρέξω εγώ. Εντάξει, πήγαμε, τις βγάλαμε, έγινε. Πάρα πολύ απλά, με συλλεκτική διαδικασία. Δεν θέλει κόπο, τρόπο θέλει. Έτσι ακριβώς. Εν τω μεταξύ, κάλεσα και τη γιαγιά από το χωριό να βάλει μια υπογραφή. Η γιαγιά μου κοντά στα 100. Γιατί όμως αποφασίσατε να παντρευτείτε, ρε παιδί μου, δηλαδή? Για θεσμικούς λόγους, καθαρά. Ότι? Καθαρά. Γιατί. Να σου πω κάτι πάρα πολύ απλό. Κάτι σου συμβαίνει. Γιατί ό,τι έχεις κάνει με τη γυναίκα σου να μην μείνεις αυτή. Να τα πάει πολύ. Έτσι δεν είναι? Και καθαρά λόγου. Εγώ το μεταξύ, αν μου συνέβαινε κάτι, βγαίνω έξω και μετά ένα αμάξι. Θα ήθελα ό,τι έχω και δεν έχω, αυτά τα λίγα που έχω, να μένω στη γυναίκα μου. Δεν θέλω να μένω σε κανένα άλλο κρατά. Αυτό. Ακούστηκε μία λεξούλα. Η γιαγιά πόσο χρόνο είναι? Κοντά στα 100. Κοντεύει 100. Και ήρθε από το Αγρίνιο για να βάλει την υπογραφή. Ήταν η γιαγιά, ήταν οι γονείς μας, δύο-τρεις. Τα έχει 400 η γιαγιά. Δεν παίζεται. Ήξερε την υπογράφη. Βέβαια. Λίγο τη έφυγε η υπογραφή στο τέλος και πήγε στο τραπέζι, ξέρεις, από το χαρτί. Η γιαγιά είναι από τη μαμά σου? Αυτή η γιαγιά είναι από τη μαμά μου. Το έχω ξαναπεί. Φαίνεται υπερβολικό. Αλλά αυτή η γιαγιά δούλευε 40 ή 45 χρόνια οικοδομή. Ήταν οικοδόμος με τον παππού μου, κουβαλούσε μοσαϊκά, 50 οκάδες στην πλάτη. Οπότε έχει πέρασει τόσα πολλά ζωή της. Από το Αγρίνιο. Από το Αγρίνιο. Mm. Που όλα της φαίνονται παιχνίδι. Είναι ωραίο αυτό, γιατί τραβάς από εκεί καλό κύτταρο και μακροζωία. Το ένα από Αγρίνιο και το άλλο είναι από το Αξάρι της Μύρνης, από Μικρά Ασία. Που είναι ο πατέρας μου και οι παππούδες μου. Οπότε είναι ένα περίεργο μίξ. Αλλά το μίξ είναι η Σόφη, η οποία είναι Αρμένιο, Αιγύπτιο, Ελληνίδα. Και εγώ τα μίξ. Μπορεί, τα λατρεύω. Τα λατρεύει. Μικρές νοθείες. Έτσι, μικρές νοθείες. Αυτό. Πες μου. Μάρη, πόσο χρονών είσαι? Σοφία, δεν θα σε ρωτήσω, μη φοβηθείς. 39. Είσαι 39. Μοιάζεις μικρότερος, γι' αυτό σε ρώτησα. Αλλά επειδή ξέρω, σε ξέρω πολλά χρόνια,
προσπάθησα να δω πόσο πραγματικά είσαι. Μοιάζει 35-33. Θεωρεί μου, ο άνθρωπο είναι σαν το αυτοκίνητο. Μοιάζει να έχει τα χρόνια του Χριστού, γιατί έχει και την όψη του. Να σου πω κάτι. Ο άνθρωπο είναι σαν το αυτοκίνητο. Δεν έχει σημασία πόσα χιλιόμετρα έχει γράψει το κοντέρ, αλλά πόσα χιλιόμετρα έχει να διανύσει ακόμα. Εγώ έχω πολλά χιλιόμετρα ακόμα. Είσαι. Καλά, ένας πολυσχηδής και πολυπράγμων καλλιτέχνης στο background αποκλείεται να είχε μια απεσιοδοξία και μια απελπισία. Σίγουρα έχει μια, στον πυρήνα του μια δύναμη που τον οθεί να κάνει. Έχω φωτιά, ας πούμε, εντάξει, τρελαίνομαι. Έχετε καταφέρει, ρε παιδιά, ή αντιστέκεστε στην κατάσταση στην οποία ζούμε, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια. Προσπαθείτε να προσαρμοστείτε, αντιστέκεστε. Τι κάνετε, πώς το χειρίζεστε? Κοίταξε, δεν προσπαθούμε να προσαρμοστούμε, η αλήθεια είναι, γιατί καταρχήν. Σου είπα και εγώ και ο Μάριος, δουλεύουμε πάρα πολύ. Δουλεύαμε πάντα πάρα πολύ. Δεν είχαμε ποτέ πολυτέλειες, δεν μας αρρύθηκε κάτι. Και ήμασταν από την άλλη και πολύ τυχεροί ώστε να μην είμαστε και στο κομμάτι των ανθρώπων που υποφέρουν, που εξαρτώνται από μια κομμένη σύνταξη, που τα παιδιά τους δεν έχουν να φάνε στο σχολείο και λιποθυμούν. Οπότε θεωρώ το γεγονός ότι μπορούμε να έχουμε το σπίτι μας, να έχουμε μια δουλειά και να κάνουμε και αυτό που αγαπάμε, είναι τουλάχιστον πολυτέλεια. Είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση, άμα κρίνουμε από τις συνθήκες στις οποίες ζουν άλλοι άνθρωποι. Και να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι το κλειδί είναι να αντιδράς στα πάντα. Να μην δέχεσαι τίποτα έτσι όπως το σερβίρουν. Αυτό είναι το κλειδί για όλα. Εγώ αυτό κάνω μια ζωή. Πες με ανώριμο, πες με παιδάκι. Πιστεύω όμως ότι τα παιδιά, ιδίως σε μια τρίφερη ηλικία, είναι τα πιο όριμα από ποτέ. Κυρία Έλενα Κρήτα. Για γυναίκα καταπληκτικό, ούτε κι εγώ. Χαλάστε. Γεια. Τι γίνεται. Τι να γίνεται. Ξέρω εγώ, γίνεται θέατρο, γίνεται τηλεόραση, γίνεται. Πώς τα βολεύετε έτσι με τόση πολλή δουλειά στη ζωή σας, νέα κοπέλα κλπ. Ξυπνάμε 5.30 το πρωί και κοιμόμαστε 12.30 τη νύχτα. Είναι πάρα πολύ απλό. Ωραίες ώρες. Είναι καλά. Ωραίες είναι ώρες. Πολύ καλά. Μας τα έλεγε και ο σύζυγός σας κάποια στιγμή για αυτές τις μακριές ώρες. Ναι. Και όταν τελειώσει η σειρά και τελειώσει το θέατρο, φαντάζομαι ότι θα ξαναμπείτε πάλι σε ένα αυτοκίνητο και θα πάτε 3 εβδομάδες διακοπές στην Ευρώπη. Όχι. Έχουμε προσπαθήσει, έχουμε χτίσει ένα σπίτι. Το οποίο είναι λίγο από βαμμένα μαλλιά, λίγο από γόβα στιλέτο, λίγο, ξέρεις, το ένα καδρόνι με είναι, από το στρας, ναι. Όχι, είναι τα λεφτά που έχουμε βγάλει από τη δουλειά μας. Α, τα λεφτά που είναι. Και το οποίο τέλειωσε πέρσι και δεν έχουμε πάει ούτε μία ώρα. Θα πάμε λοιπόν με το γιο μας. Δεν θα βαφόμαστε, δεν θα χτενιζόμαστε, δεν θα βάφουμε τις ρίζες των μαλλιών μας και θα περάσουμε ένα μήνα. Θα αφήνετε αντάβιες σκούρες. Αντάβιες σκουρότατες και θα περάσουμε ένα μήνα και τρεις εκεί πέρα. Ξέρεις πώς ακούγεται αυτό? Αυτό ακούγεται Παναγία μου να πετύχω για να μπορώ κάποια στιγμή να ξεκουραστώ. Κοίταξε να δεις. Εσύ το γελάς, αλλά αν σκεφτείς ότι, που τα ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, ότι με ένα best-seller στην Αμερική την έχεις κάνει κοινός και εσύ και τα παιδιά σου, και εγώ η φουκαριάρα έχω 6 και έχω ένα χαρτζιλίκι, σε πιάνει κάποια ώρα ένα παράπονο, έτσι δεν είναι? Αυτό δηλαδή σημαίνει είναι άδικο. Ότι λες κάποια στιγμή το γράψιμο δεν βγάζει λεφτά, γιατί δεν γίνομαι ηθοποιός να βγάλω? Όχι. Και το γράψιμο βγάζει λεφτά κάποια ώρα. Λεφτά, ελληνικά λεφτά, έτσι, μην δεν φανταστούμε και φοβερά. Και όλα βγάζουν λεφτά, πιστεύω. Αλλά όχι τα λεφτά που φαντάζεται ο κόσμος, όχι τα κασέ που φαντάζεται ο κόσμος. Και νομίζω ότι απλώς βγάζουμε λεφτά για να ζούμε αξιοπρεπώς, τίποτα άλλο. Ιδιαίτερα. Το αξιοπρεπώς βεβαίως είναι εξαρτάται πώς το εννοεί κανείς, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που το αξιοπρεπώς το εννοούν ένα διάρρη διαμέρισμα στην Κυψέλη και ένα αυτοκινητάκι των 2 εκατομμύριων. Υπάρχουν άνθρωποι που θα θέλανε να ζουν αξιοπρεπώς σε ένα penthouse στη Νέα Υόρκη και με ένα σοφέρ και τη λίμω τους από κάτω. Και χιλιάδες σε διάμεσες βαθμίδες. Βέβαια. Κάπου εκεί λοιπόν, στις χιλιάδες ενδιάμεσες. Η παλιά σου τέχνη είναι κόσκινο. Δηλαδή, τι χρησιμοποιείς, εσύ ξεκίνησες δημοσιογράφος, ξεκίνησες να ζεις από το γραπτό σου, έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος? Ναι, όχι, δεν κάνεις καθόλου λάθος. Ξεκίνησες και μάλιστα με ένα following ανθρώπων που σε βρίσκανε για γυναίκα και γενικώς πολύ έξυπνη σε αυτά που γράφες. Ναι. Έγραφες και δεικτικά που ήταν πιθανώς εκείνο τον καιρό που πρωτόγραψες εσύ έτσι, όχι συνηθισμένο γυναικείο φαινόμενο, οι γυναίκες ήταν πολύ πιο προσεκτικές αυτά που γράφανε. Ναι, εγώ ξεκίνησα πολύ μικρή. Ξεκίνησα 17 χρονών και αν σου πω ότι ξεκίνησα γιατί θεωρούσα ότι η δημοσιογραφία είναι λειτουργήμα, θα σου πω ένα τεράστιο ψέμα. Απλώς με καταπίεζε πάρα πολύ η μαμά μου με το χαρτζιλίκι που μου δίνε και αποφάσισα ότι πρέπει να βγάζω τη ζωή μου μόνη μου για να μπορώ να βγαίνω και να πηγαίνω σε πάρτις και να γυρίζω όποτε θέλω. Έτσι ξεκίνησα στη δημοσιογραφία. Με, για να είμαι ειλικρινής. Με βασικό κίνητρο την ανεξαρτησία. Δηλαδή. Την οικονομική ανεξαρτησία. Και επειδή για μένα ήταν πολύ εύκολο το να γράφω, ξεκίνησα εκεί. Στα 19 μου λοιπόν. Λέγανε όλοι ποιο είναι αυτό το κολόπεδο που κάνει χρονογράφημα και γιατί κάνει αυτή η χρονογράφημα που είναι ακόμα τόσο μικρή. Κυρίως που έχει και γνώμη.
Και που έχει και γνώμη, που αυτό είναι ένα πτέσμα στην Ελλάδα γενικά. Στα 19 σου. Νομίζω ότι είναι όχι απλώς πτέσμα, αυτό πάει κατευθείαν για λικουρέζο δικηγόρο. Πρέπει να σου πω όμως τώρα, έτσι που τα ξαναδιαβάζω, το θράσος μου ήταν απίστευτο. Δηλαδή τώρα δεν είμαι τόσο θρασία. Το τι έγραφα, είχα γνώμη παντός επιστητού, για όλους. Και έτσι ξεκίνησε. Γράφεις ακόμα. Γράφω. Όχι, εκτός από τα σενάρια. Εκτός από τα σενάρια και εκτός από τις διασκευές και τις μεταφράσεις που κάνω στο θέατρο. Ναι, δεν σε ενδιαφέρει να γράφεις και να δημοσιεύεται και να το βλέπεις και να, να λες, ωχ, Θεέ μου. Αν ήξερες πόσο το έχω ξεπεράσει αυτό το σύνδρομο. Θυμάμαι την πρώτη φορά που είδα την υπογραφή μου. Ήταν σε ένα ρεπορτάζ και δεν το πίστευα, Νίκο. Το έντυπο έχει άλλη μαγεία. Ναι, βλέπεις την υπογραφή σου και τρελαίνεσαι. Ναι, αλλά νομίζω ότι περνάει πάρα πολύ γρήγορα αυτό το πράγμα. Τελικά. Πάρα πολύ γρήγορα. Περνάει και η φάτσα σου στην τηλεόραση πολύ, πολύ γρήγορα. Δηλαδή, δεύτερη και μαγεία. Και εκεί την πρώτη. Δεύτερη μαγεία είναι αυτή. Ναι. Δεύτερη μαγεία. Και αυτό την πρώτη φορά που θα το δει είναι μαγικό. Φοβερό. Απίστευτο. Τώρα πώς είναι. Όταν βλέπεις τον εαυτό σου στην τηλεόραση ή εσένα βλέπεις ή κάποιον άλλον το ίδιο πράγμα. Δεν είσαι πιο. Overcritical στον εαυτό σου, δεν είσαι περισσότερο αυστηρή και δικό σου. Απλώς τώρα, καταρχήν ξέρω περισσότερα πράγματα για τηλεόραση και ξέρω εάν, ας πούμε, σε ένα πλάνο φταίω εγώ ή φταίει ο διευθυντής φωτογραφίας. Δηλαδή, κάπου τα βλέπω λίγο αλλιώς. Τότε, απλώς με το που έβλεπα τον εαυτό μου, έλεγα. Η Έλενα Ακρίτα. Δηλαδή, αισθανόμουν ότι ήταν άλλη αυτή και άλλη εγώ. Τώρα δεν είναι πια έτσι τα πράγματα. Πλήρης διχασμός προσωπικότητας. Απόλυτος, ναι, ναι. Μια σχιζοφρένεια ήταν. Τελείως. Πολύ αρμονικά όμως ζούσαμε αυτή τη σχιζοφρένεια. Πώς την είδες και από δημοσιογράφος έγινε στο ποιος. Πώς έγινε δηλαδή η μετάβαση. Ήταν ξαφνική, ήταν από τη μια μέρα στην άλλη. Όχι καθόλου. Ή το δούλευε τρία χρόνια. Φταίει η συνύπαρξή σου και η συμβίωσή σου με τον Κώστα. Θα σου πω. Καταρχήν μετέφραζα πολλά χρόνια πριν τον Κώστα για το θέατρο. Όμως. Δεν μπορώ τη λούφα στη ζωή. Αυτό που λέγεται λούφα. Δεν το μπορώ σε καμία της έκφραση. Όταν λοιπόν κάποια ώρα τα στοιχήματα που είχα βάλει με τον εαυτό μου, που είναι αυτά που μετράνε για όλους μας πιο πολύ, στην τηλεόραση, στα talk shows, στα παιχνίδια, στα best sellers, σα, εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνα, ένιωθα ότι αν θες τα έχω κερδίσει, ένιωθα ότι το επόμενο βήμα μου ήταν να γίνω διευθύντρια ενός καλού περιοδικού. Mm-hmm. Όταν μου έγινε και αυτή η πρόταση, πια. Κατάλαβα ότι Έλενα κάτι δεν πάει καλά πια στη ζωή σου και έχεις αρχίσει και γίνεσαι ένας δημόσιος υπάλληλος. Αυτό ήταν ρίσκο γιατί είχα και μία οικονομική εξάρτηση από τη δουλειά μου. Δηλαδή δεν έχω έναν μπαμπά που να έχει τα τσιμέντα Τιτάν. Ζω από τη δουλειά μου. Σοβαρά ο μπαμπάς δεν έχει τα τσιμέντα. Όχι, δεν τα έχει, ναι. Να μια είδηση λοιπόν. Δεν τα έχει, δεν τα έχει. Και έμεινα τρία χρόνια σπίτι μου, ζούσα από τα έργα μου, από τις μεταφράσεις μου δηλαδή. Και μετά βγήκε αυτό το πράγμα με απόλυτη επίγνωση του τι μαχαίρια και τι πριόνια και είχα να αντιμετωπίσω. Γιατί ένας επώνυμος άνθρωπος δεν πηδάει εύκολα από το ένα. Πράγμα στο άλλο και σε δύο τόσο εκτεθειμένα επαγγέλματα. Όχι, γιατί σου την έχουν και στημένη, ε. Βέβαια, με το δίκιο τους. Αλλά ξέρεις τι έγινε, Νίκο, συνέβη κάτι πολύ περίεργο. Όταν κάναμε την πρώτη σελίδα με τον Κώστα στο θέατρο, όλοι βγήκανε και γράψανε μπράβο στην Έλενα και μαγιά της και αυτά και ένα τόλμημα και. Πάρα πολύ καλά. Πω, πω, λέω, κοίτα να δεις, όλο φίλους έχω. Έτσι ξαφνικά λέω. Φαντάζομαι ότι περιμένω θα το κάνεις μία φορά. Θα το κάνω μία φορά πρώτον και θα το κάνω πολύ κακά δεύτερον. Ναι. Έγινε η πρώτη σελίδα. Έγινε η γόβα στη Λέτο. Έγινε το στρες, άρχισαν να μου ρίχνονται σιγά σιγά. Όταν έγινε τώρα και το μερική το προτιμούν καυτό, ξαφνικά ξέσπασε μία κόλαση στη ζωή μου, την οποία δεν είχα καταλάβει εγώ ηλίθεια. Επί τρία χρόνια έλεγα όλοι μου αγαπάνε και με λατρεύουν. Και ξαφνικά έφαγα τέτοιο βρυσίδι που, από όλα αυτά τα κίτρινα φύλλα, τα κουτσομπολίστικα φύλλα, τα τρελή με βγάλανε, ό,τι μπορείς να φανταστείς, από την ώρα που ανακοινώθηκε το μερική το προτιμούν καυτό. Δηλαδή από απέραντη ράντα πλανοσύνη τη δική σου που έλεγες όλοι μαγαπάνε. Ήμουν ράντα πλάνο τελειωμένο όμως, δηλαδή εσύ που μου λες έξυπνη, ήμουν μια ηλίθια επί τρία χρόνια, που νόμιζα ότι όλα πάνε πολύ καλά και ξαφνικά κατάλαβα ότι απλώς περιμένανε. Όταν όλα άρχισαν να πηγαίνουν καλά, αυτό δεν άρεσε και μου την πέσανε όλοι μαζί τώρα. Τώρα, δηλαδή, την πρεμιέρα που κάναμε στο Μερική το προτιμώ καυτό, εγώ την έκανα με πρωτοσέλιδα φωτογραφίες καθημερινά σε αυτές τις λαϊκές φυλάδες του Κουτσοπολιών που λένε ότι είμαι τρελή, ότι χωρίζω με τον Κώστα, ότι παθαίνω ιστερίες και ότι φοράζω. Ένα-ένα να τα παίρνουμε αυτά για να ξέρουμε να βάλουμε το δάχτυλό μας στο σκάνδαλο. Ναι. Όλα, ό,τι σκάνδαλο μπορείς να φανταστείς. Ένας άνθρωπος που αφήνει μια πετυχημένη καριέρα στη δημοσιογραφία και πηγαίνει στο θέατρο είναι τρελός. Σαφέστατα. Θα το έκανες, θα την έκανες αυτή την τρέλα. Υποερώτηση τώρα, την έκανε αυτή την τρέλα. Υποερώτηση. Ερωτήσεις, υποερωτήσεις και μετά. Θα την κάνω τελεία που κάνω μετά. Αμφιποερώτηση. Θα την έκανε αυτή την τρέλα εάν δεν ήσουν μέσα στη θεατρική δουλειά. Αν ο άντρας σου δεν ήταν πρωταγωνιστής και σκηνοθέτης και θειασάρχης.
Αν έπρεπε να ξεκινήσεις σαν δημοσιογράφος που είχες κάνει κάποιο όνομα και έπρεπε να πάω να αρχίσεις να χτυπάς πόρτες για να ξέρετε. Με συγχωρείτε, αλλά θέλω να είμαι ηθοποιός πια. Όχι, Νίκο, είμαι πολύ κακομαθημένη στην καριέρα μου για να χτυπάω πόρτες. Μου χτυπάνε τις πόρτες, δεν τις χτυπάω εγώ. Το ξέρω ότι αύριο θα βγουν και θα πούνε, αλλά είναι γεγονός, παιδιά, τι να κάνουν. Έτσι συνέβη. Μπορεί να μην συμβαίνει από εδώ και πέρα. Εκεί βγήκε και η φράση για το τρέιλερ. Η Έλενα Ακρίτα λέει, δεν χτυπάω πόρτες μου, μου χτυπάνε τις πόρτες. Είναι αλήθεια, τι να κάνω τώρα. Άρα είσαι τρελή με τη δημιουργική έννοια. Ναι, είμαι τρελή με την έννοια του ότι άφησα κάτι που ήταν πολύ ασφαλές προσοδοφόρο και στο οποίο ήμουν αποδεδειγμένα πολύ καλή για να κάνω κάτι ανασφαλές, περίεργο, ροκ, και στο οποίο, και στο οποίο δεν είσαι αποδεδειγμένα καλή. Νομίζω ότι... Αμφισβητήσαι. Όχι πάρα πολύ. Αν αμφισβητιόμουν τόσο πολύ, δεν με χτυπάγανε τόσο πολύ. Εάν δεν πήγαιναν καλά αυτά που κάνω, θα λέγανε όλοι ότι είμαι πάρα πολύ συμπαθητικό και καλό κορίτσι, γιατί θα ήμουν ακίνδυνη. Άρα, πάω καλά. Και πηγαίνω όλο και καλύτερα. Όχι μου. Όχι. Πάω καλά. Ήταν σε προηγούμενη παράγραφη. Δεν μπορώ πια να λέω ψέματα. Έχω βαρεθεί και πιστεύω ότι δεν έχουμε χρόνο, ούτε εσύ ούτε εγώ, για να λέμε ψέματα, να είμαστε πάρα πολύ ευγενικοί, πάρα πολύ σεμνοί, πάρα πολύ... Αισθάνομαι πραγματικά ότι πάω καλά.